Οργισμένοι οι συνταξιούχοι δεν πίστευαν στα μάτια του ότι χαρακτηρίστηκε αύξηση αυτό που είδα να μπαίνει στι συντάξει του, αφού όπω λένε, μόνο με ψίχουλα μπορεί να περιγραφεί. Να σου πω την αλήθεια, κόριτσο μου δεν κοίταξα. Θα πως είναι 15 ευρώ, θα. δεν, δεν μα κοροϊδεύουνε μόνο. Τι λε τώρα, ποια αύξηση. Εμένα δεν μου δώσε καθόλου. Ψάχτε είναι. Τίποτα δεν είναι. Για μένα δεν είναι τίποτα. Με την κατάργηση τη ειδική εισφορά, τα ποσά των αυξήσεων που ήταν στι συντάξει του, κάθε άλλο παρά ικανοποίησαν με του συνταξιούχου να κάνουν λόγο για κοροϊδία και για αδυναμία να μπορέσουν να ανταποκριθούν στι αυξημένε ανάγκες. Όταν σου δίνει ψίχουλα και σου παίρνει περισσότερο. Σκέτη κοροϊδία. Οι τριπλέ και οι διπλέ και οι τετραπλέ ήταν μια κοροϊδία. Όχι, δεν είναι αρκετέ. Γιατί οι περισσότεροι έχουν προσωπική διαφορά και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό και δεν πήραμε τίποτα. Με τα 20 και 30 ευρώ που λάβαμε, δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε τα σπασμένα ούτε μια μέρα, δήλωσαν στην πλειονότητά του οι συνταξιούχοι. Χωρί να λείπουν και εκείνοι που ανέφεραν ότι οι ανάγκε ναι, μεν δεν καλύπτονται, όμω αυτή η αύξηση αποτελεί έστω και μια μικρή βοήθεια. Υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα. Είναι μόνο. ώρα το στην Ελλάδα, εντάξει. Καλά είναι το λίγο, καλό είναι. Μακάρι να το να βάζει κάτι παραπάνω. Λέει, εντάξει, μωρέ, καθόλου είναι το άσχημο. Ότι μας είδωσε και 20 ευρώ, καλά είναι. Όχι, δεν πάει έτσι. Τα του δουλέψα. Εγώ δεν τα δούλεψα. Δεν κατάλαβα καλά. Δεν έλαβαν όμω όλοι οι συνταξιούχοι, έστω και αυτά τα μικρά ποσά. Ο κ. Λευτέρη Γραμματικάκη, που εργάστηκε 45 χρόνια στην οικοδομή με σύνταξη 900 περίπου ευρώ, κρίθηκε υψηλό συνταξιούχο, όπω λέει, και λόγω τη προσωπική διαφορά δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ. Κάτι που συνέβη με πολλού συνταξιούχου ανεξάρτητα από το ποσό τη σύνταξή του, όπω ανέφεραν. Εγώ δεν δούλεψα ούτε 5 ούτε 10, δούλεψα 45 χρόνια. Για πείτε μου, με τη σύνταξη που μου δίνουν, μπορώ να ζήσω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να ζήσω. Έτσι. Ο κόσμο διαμαρτύρεται. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Μου κόψανε από τα 1500, με έχουν κατεβάσει στα 1000. Και τι μου δίνουν τώρα. Πήρανε το καρβέλι και μα δίνουν κανένα ψυχουλάκι. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Προλίγου ήρθε κάποιο συνάδελφο, ο οποίο παίρνει 465. Και του λέω πήρε τι παρά, λέει όχι. Και πατάμε το κομπιούτερ εδώ και βρίσκουμε ότι είχε 30 ευρώ προσωπική διαφορά και δεν πήρε τίποτα. Δηλώνοντας αδύναμη να συνεχίσουν, οι συνταξιούχοι μονοθλίψη λένε ότι νιώθουν για την κατάσταση που βρίσκονται. Με πολλού συνομιλικού του να αναζητούν στήριξη από το Σωματείο Συνταξιούχων, έστω και με 10 ευρώ, για να μπορέσουν να βγάλουν τι μέρε πριν πάρουν τη σύνταξή του. Έκονται εδώ, γιατί νομίζουν ότι το Σωματείο έχει λεφτά. Φυσικά το Σωματείο δεν είναι. και ζητάνε να του δώσουμε, 10, 20, 30 ευρώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι... είναι δυνατό τώρα να μην στενοχωρήσει. Δηλαδή το θέμα είναι να περνά εσύ καλά. Όταν βλέπεις τον άλλο και δεν έχει να φάει. Έτσι.